Χαίρετε. Γεια σας. Α, γράφουμε. Ναι. Δεν μπορείτε να πιστέψετε ούτε εσείς ούτε εμείς οι ίδιοι ότι είμαστε και πάλι εδώ. Χειμερινή. Χειμερινή γιατί ο καιρός έχει παγώσει. Κύμα κακοκαιρία στη χώρα. Χειμερινή, λέει ο γραφικός. Εμείς φτιάχνουμε επιδερμίδα. Και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε εδώ σε ακόμη μια εκπομπή στο κανάλι μας στο Στοίχημα View. Πάντα παρέα με εσάς που μπαίνετε και κάνετε subscribe στον λογαριασμό μας στο YouTube. Τα σχόλιά σας κάτω από κάθε εκπομπή. Παρέα με τον Στράτο Ζαλούμη και τον Γιάννη Σταυρόπουλο. Τις δικές σας προτάσεις, αν συμφωνείτε με τις δικές μας ή αν έχετε κάτι άλλο να προτείνετε σε αυτά τα μάτς. Πάμε να δούμε τα παιχνίδια, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια κυρίως. Mm-hmm. Έχουμε εβδομάδα Champions League και Europa League. Φάση των 32 στο Europa League και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Είναι το μάτς του Ολυμπιακού με την PSV Eindhoven στο Γιώργος Καραϊσκάκης την ερχόμενη Πέμπτη, το περιμέναμε όλοι. Υπάρχει έτσι... Για μας ήταν. Μία φάση ενθουσιασμού, ναι, μας μαζεύουνε, οπότε ό,τι προλάβουμε. Ό,τι προλάβουμε. Λοιπόν, στις 8 παρα 5 το πρώτο μάτς, η ρεβάνση είναι μετά από μία εβδομάδα στο Philips Stadium. Ο Ολυμπιακός προφανώς και είναι ένα μοιρασμένο, στα δικά μου μάτια, ένα μοιρασμένο ζευγάρι. Ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του, έστω και από αυτές τις συνθήκες όπου δεν υπάρχει κόσμος. Νομίζω ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα του, μπορεί να κάνει το βήμα παραπάνω, να πάρει ένα σκορ πρόκρισης. Καλή ομάδα για το Χόφεν, μας το έδειξε και με τον ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Στην Ολλανδία τον νίκησε 3-2 με ανατροπή. Στην Τούμπα δεν είχε καλή εικόνα, αν και προηγήθηκε ή τήθηκε με 4-1. Έχουμε μία εικόνα πάντως των Ολλανδών από, από το παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Θεωρούμε ότι ο Ολυμπιακός, όπως προαναφέραμε, είναι στα μέτρα του, έχει στα μέτρα του μία ομάδα που μπορεί να κάνει κάτι καλό από το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα πάμε σε σημείο. Δεν θα πάμε σε σημείο. Ναι, δεν θα πάμε σε σημείο. Το αποφύγουμε, η αλήθεια είναι. Πηγαίνουμε με την επιλογή να σκοράρει, να μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα. Ναι. Ανεξάρτητα όποια ομάδα θα τα σημειώσει. Το βρίσκουμε στο συμπαθητικό και τίμιο 1,70 και νομίζω είναι μια πολύ καλή επιλογή για να πορευτούμε στο μάτς του Ολυμπιακού με την Eindhoven. Σωστά, και να συμπληρώσουμε ότι όπως βλέπει ο Ολυμπιακός την Eindhoven ως έναν βατό αντίπαλο για να κάνει πορεία στην Ευρώπη, αντίστοιχα και οι Ολλανδοί έτσι βλέπουν τον Ολυμπιακό ως ένα βατό αντίπαλο για να κάνουν και εκείνοι το επόμενο βήμα. Σε αυτήν την προσέγγιση και με τα δεδομένα προβλήματα που έχουν και οι δύο ομάδες μεσοαμυντικά, αλλά και τις πολύ καλές μεσοεπιθετικές τους γραμμές, νομίζω ότι έχει πολύ βάση αυτή η επιλογή και αν μη τι άλλο, μειώνει το ρίσκο παίρνοντας μια καλή απόδοση. Ακριβώς. Να θυμίσουμε ότι ο Ολυμπιακός βγήκε τρίτος στον όμιλό του στο Champions League. Η αλήθεια είναι ότι η εικόνα του τότε στην Ευρώπη μαζί με τα προβλήματα που προέκυψαν δεν ήταν και τόσο καλή. Συγκριτικά, πάντως, στα δικά μου μάτια, ο τωρινός Ολυμπιακός είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι ήταν πριν δύο μήνες και ποντάρουμε, όπως προαναφέραμε, στο γκολ και στα δύο ημίχρονα. Τώρα, αν καταφέρει ο Ολυμπιακός και βρει και στα δύο γκολ ημίχρονα, και στα δύο ημίχρονα εκείνος, ακόμη καλύτερα. Ακόμη καλύτερο το συνθέλεσμα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο Champions League. Ξεκινάμε με τα μάτς της Τρίτης. Όλη αυτή την εβδομάδα και όλο αυτό το πακέτο της φάσης των 16 διεξάγεται στις 10 η ώρα το βράδυ για να μην μπερδεύεστε. Ξεκινάμε λοιπόν από το μάτς της Τρίτης, το μεγάλο παιχνίδι της Μπαρτσελόνα με την Παρί. Τι έχεις δει εκεί? Είναι δύο ομάδες που έχουν τα θέματα τους. Mm-hmm. Η Μπαρτσελόνα, τα αναφέραμε και στο προηγούμενο βίντεο όπως τα είδατε, έχει τα δικά της θέματα όπου δεν βρίσκει σταθερότητα και παρουσιάζει κενά και στην άμυνα, τα οποία τα εκμεταλλεύονται οι ομάδες, οι αντίπαλοι της. Η Paris Saint-Germain χάνει τον Neymar, ο οποίος είναι αμφίβολος και για το δεύτερο παιχνίδι. Δεύτερο παιχνίδι είναι σε περίπου ένα μήνα και κάτι λιγότερο, στις 10 Μαρτίου για την ακρίβεια. Είναι μια αναμέτρηση, knockout, εντάξει, αλλά περιμένουμε γκολ, η αλήθεια είναι, γιατί είναι και οι δύο ομάδες ποιοτικές και από τη μέση και μπροστά. Μπορούν να εκμεταλλευτούν η κάθε μία τα προβλήματα που έχει η αντίπαλή της. Και θα πάμε σε πρόταση που αφορά την Μπαρτσελόνα όμως. Mm-hmm. Θα βρήκαμε το over 1,5 γκολ της Μπαρτσελόνα στο 1,70. Το θεωρώ τιμή επιλογή. Εντάξει, δεν χρειάζεται να σας πούμε για το ότι μεσοεπιθετικά η Μπαρτσελόνα είναι πολύ δυνατή. Όσο υπάρχει ο Μέση και κάνει τη διαφορά, είναι μια επιλογή σε μια ανεκτή τιμή, υπό την έννοια ότι εντάξει, θα το θέλαμε λίγο περισσότερο, αλλά εντάξει, και στοιχηματικές νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να το είχαν δώσει και παραπάνω. Η αλήθεια είναι ότι το μάτι μας πήγε και στο over 1,5 goal της Paris Saint-Germain, το οποίο το βρίσκουμε σε καλύτερη τιμή, γύρω στο 2,10 με 2,20. Εδώ έχουμε το ερωτηματικό του πώς θα παίξει η Paris στο πρώτο knockout match του Ποτσετίνο. Από την άλλη,
γνωρίζοντας λίγο περισσότερο την Μπαρτσελόνα του Κούμαν, βλέπεις ότι είναι μια ομάδα που και σε νοκάουτ παιχνίδι να πάει. Είχε πρόσφατα και νοκάουτ, διπλό μάτς με την Σεβίλη και είδαμε την προσέγγιση της. Νομίζω ότι ο Ολλανδός δεν θα ξανακάνει το λάθος να πάει σε λογική διαχείριση, εφόσον βλέπει ότι η ομάδα του πίσω μπάζει τόσο πολύ. Ας μην κρυβόμαστε, ότι θα στηρίξει όλο του το παιχνίδι μεσοεπιθετικά. Οπότε γι' αυτό καταλήγουμε εκεί. Από τη στιγμή που είναι νοκάουτ, τα διπλά παιχνίδια αυτά είναι και διαφορετική προσέγγιση των προπονητών. Η αλήθεια είναι περιμένουμε με ανυπομονησία να δούμε και την Μπαρτσελόνα του Κούμαν πόσο το προσεγγίσει, αλλά και την Παρίσι Σεντζερμέν με νέο προπονητή εδώ και περίπου ένα μήνα. Περίπου. Πάνω κάτω. Οπότε πάμε στο over 1,5 γκολ της Μπαρτσελόνα στο τίμιο 1,70 και συνεχίζουμε με την αναμέτρηση. Ίδια μέρα, ίδια ώρα. Την άλλη αναμέτρηση της Λειψίας με τη Λίβερπουλ στις 10 η ώρα και αυτό όπως είπε ο Γιάννης. Σημειώστε κάτι σημαντικό εφόσον μπορεί να σας επηρεάσει στην προσέγγιση σας στο στοίχημα. Το παιχνίδι διεξάγεται στη Βουδαπέστη, όχι στην έδρα της Λειψίας, σε ουδέτερο παιχνίδι. Η Λειψία τερμάτισε δεύτερη στον δικό της όμιλο, σε ισοβαθμία με την Paris Saint-Germain, συγγνώμη. Άφησε έξω την τελευταία αγωνιστική τη Manchester United. Σαν επικό τελικό ουσιαστικά πρόκριση. Ναι, βέβαια πήγε να βγάλει τα μάτια της. Νικούσε 3-0 τη United, εν τέλει επικράτησε με 3-2. Συνεχίζει στην Ευρώπη. Δείχνει μια πολύ μεγάλη σταθερότητα και στην Γερμανία και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πολύ αξιόλογη ομάδα, μια υπολογίσιμη αντίπαλο και πετυχαίνει τη Liverpool σε μια πολύ περίεργη φάση, όπου ουσιαστικά έχει τεθεί, νομίζω, εκτός διεκδίκησης πρωταθλήματος ή τέλος πάντων, αν το γυρίσει, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα καταφέρει. Η προσέγγιση μας στοιχηματικά σε αυτό το match στην Βουδαπέστη, το τονίζουμε ξανά, ανάμεσα στη Λειψία και τη Λίβερπουλ, είναι ένα γκολ νωρίς. Θέλουμε ένα γκολ μέχρι το 28, μέχρι και το 20, το 28 λεπτό, συγγνώμη. Στο 1,78 είναι μια πολύ καλή απόδοση και θα αποτελέσει τη βασική μας επιλογή. Το γυρνάμε και πηγαίνουμε την Τετάρτη, συνεχίζοντας με τη φάση των 16 του Champions League. Πρώτο παιχνίδι που θα ασχοληθούμε είναι αυτό της Πόρτο με την Juventus. Ένα μάτς το οποίο, βλέποντας τον Κονσεϊσάο σε μια φάση όπου η Πόρτο έχει περάσει τα πάνδυνα μέσα στη σεζόν, πλέον δέχεται τα χτυπήματα και μέσω του κυπέλου Πορτογαλίας. Στην Primeira Liga φαίνεται ότι το έργο της για να επιστρέψει στη μάχη του πρωταθλήματος γίνεται πάρα πολύ δύσκολο, βρίσκεται στο κυνήγι της Sporting. Πληγωμένη λοιπόν η Πόρτο καλείται να σταθεί στο Champions League που παραδοσιακά την ενδιαφέρει πάρα πολύ. Βρίσκει την φιλόδοξη Juventus απέναντί της που και εκείνη συνεχίζει να κυνηγάει την μάχη για την κορυφή στην Serie A. Περίεργο παιχνίδι με δύο ομάδες οι οποίες νομίζω ότι σε πρώτο στόχο θα έχουν το να μείνουν ζωντανές και να μην κάνουν πιο δύσκολο το έργο τους ενώπιση του επαναληπτικού στο Τωρίνο. Η λογική λέει ότι δύσκολα, αν πεις το λέει. Είσαι σίγουρος? Όχι, για τίποτα δεν είμαστε σίγουροι. Η λογική λέει ότι δύσκολα θα ανοίξει το παιχνίδι πολύ με βάση την προσέγγιση των δύο ομάδων. Η Πόρτο έχει δείξει πάντως ότι μπορεί να χτυπήσει τουλάχιστον στην έδρα της ομάδες ναι, που θεωρητικά στα χαρτιά έχουν μεγαλύτερη ποιότητα. Απλά το θα κάνει και τώρα. Επειδή θεωρώ ότι ψυχολογικά και εγκεφαλικά αυτό το διάστημα η Juventus δείχνει να είναι καλύτερη και επειδή η Πόρτο το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες εβδομάδες, δεν βγάζει σπιρτάδα, δεν έχει έκρηξη. Θα κρατήσω αυτό που είπε και ο Στράτος, το ένα παιχνίδι αρκετά ισορροπημένο και χαμηλό σε σκορ, μαζί με το χ2 της Juventus. Οπότε πάμε σε ένα combo bet, χ2 και under 2,5 σε απόδοση 2,10. Ωραία. Και συνεχίζουμε με άλλο ένα παιχνίδι που έχουμε από την Τετάρτη. Και έχουμε άλλο ένα μάτς σωστά την Τετάρτη. Εδώ νομίζω ότι μιλάμε για μία από τις πιο αμφίροπες αναμετρήσεις, τουλάχιστον στο πρώτο σετ των αγώνων. Είναι το Σεβίλη Ντόρτμουντ. Δύο από τις ομάδες οι οποίες συνεχίζουν στη διοργάνωση ως outsider. Νομίζω ότι εδώ, επειδή έχουμε μοιρασμένο και το σετ των αποδόσεων, αξίζει να ρισκάρουμε αρκετά. Και το θεωρώ ρίσκο το να πάει κανείς στην Σεβίλη. Αλλά από την άλλη, βλέποντας την Dortmund με τον Terzic στον πάγκο να μην έχει βγάλει μια σταθερότητα, που και αυτό ήταν το ζητούμενο της νέας εποχής μετά την απομάκρυνση του Τούχελ, και την Σεβίλη αυτό το διάστημα να δείχνει σοβαρή, να πατάει πιο δυνατά στα πόδια της, νομίζω ότι εφόσον βρίσκουμε τον Άσο σε αυτές τις αποδόσεις, παρότι η Σεβίλη έχει να ξεπεράσει και τον παράγοντα κούρασης, νομίζω ότι ο Άσος σε αυτή την απόδοση είναι ένα value bet. Ποια απόδοση? Α, δεν την έχω πει. Ωραία, 2,50 για να μην
για να μην χαθούμε, στο 2.50 νομίζω ότι αξίζει μόνο και μόνο επειδή βρίσκουμε μια ομάδα η οποία πατάει καλύτερα απέναντι σε μια άλλη η οποία βγάζει αστάθεια σε αυτήν την απόδοση να μην πάει χαμένο. Ωραία, κλείσαμε και τα μάτς της Τετάρτης. Κλείσαμε και με το Champions League. Τα μάτς της Τετάρτης γενικότερα. Champions League, ναι, ωραία. Έχεις ξεχωρίσει και την αναμέτρηση. Έχω ξεχωρίσει άλλο ένα μάτς. Γενικότερα θα πούμε άλλο ένα παιχνίδι από το Europa League. Βρήκαμε και το παιχνίδι εξαναβολής αναμέτρηση από την Αγγλία. Είναι αυτό της Everton με τη Manchester City την Τετάρτη στις 10:15. Ένα παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι βρίσκει τις δύο ομάδες χωρίς να έχουν τα φώτα από πάνω τους. Γιατί όλο το βάρος θα πέφτει στις άλλες ομάδες που δίνουν τα ευρωπαϊκά και γενικότερα αυτά τα παιχνίδια, τα εξαναβολής, κρύβουν εκπλήξεις παραδοσιακά στην Premier League. Η Everton ξαναδείχνει ότι βρίσκεται σε μια περίοδο που και πάλι ανακτά δυνάμεις, βρίσκει φρεσκάδα. Η City έχει βελτιώσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα την άμυνά της. Είναι σταθερή. Και γενικά την εικόνα της. Mm-hmm. Έχει γυρίσει την κατάσταση και είναι και στην κορυφή είναι με στην διαφορά. Κορυφή. Σωστά. Θεωρώ πάντως ότι παρότι δεν προκύπτει βάση των συνηθιών της Manchester City το τελευταίο διάστημα, λόγω της τρέλας της Everton τις τελευταίες αγωνιστικές, αξίζει να πάμε στο goal-goal και over, σε αυτό το συνδυαστικό στοίχημα που κυρίως βασίζεται στα goal των δύο ομάδων, στο 2-15. Ωραία. Και πες μας, Γιάννη, και το μάτς που έχεις ξεχωρίσει από τον Europa League που προανέφερες είναι αυτό ανάμεσα στη Γρανάδα και την Νάπολη. Και την Νάπολη, ένα παιχνίδι το οποίο είναι αρκετά ιδιαίτερο. Η Γρανάδα η οποία μπαίνει ως outsider στην φάση των 32, συνεχίζει, θέλει να προχωρήσει, βρίσκεται απέναντι σε μια ομάδα η οποία θέλει να χτυπήσει την διοργάνωση, να το πάει μέχρι τέλους στην Νάπολη. Προέρχεται και η Νάπολη, να το σημειώσουμε, από τον ντέρμπι. Από τον ντέρμπι με την Juventus, πολύ σωστά. Από τον ημιτελικό με την Αταλάντα, γενικότερα μια σειρά αγώνων για την Νάπολη, η οποία σε υψηλή ήταν ένταση, σε υψηλή ένταση και σε φθορά έντονη σε ό,τι έχει να κάνει με το ψυχολογικό της κομμάτι. Με την Γρανάδα να είναι από τις ομάδες οι οποίες έχουν τα πιο κοντά ρόστερ, αγωνίζονται σε ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθλημα όπως είναι η Λα Λίγα, θεωρώ ότι δεν θα πάρει ρίσκο καμία από τις δύο πλευρές. Είναι ρισκαδόρικο, αλλά νομίζω ότι θα δούμε under. Από παιχνίδια με υψηλή ένταση προέρχεται και η Γρανάδα, έτσι. Εννοείται. Η οποία πρόσφατα έπαιξε και με την Ατλέτικο. Θυμίζουμε λίγο πριν είχε το match με την Μπαρτσελόνα που πήγε στην παράταση σε ένα τρελό παιχνίδι. Οπότε είχε το match. Ναι, σωστά. Όχι, τα είπε όλα. Οπότε πού καταλήγουμε σε αυτό, Γιάννη? Οπότε σε αυτό καταλήγουμε στο under 2,5 με 1,80. Νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο και από εκεί και πέρα, αν δούμε ότι μας βγαίνει, είναι μια κλασική περίπτωση που αν δεν θες να ζήσεις με το άγχος να μπουν γκολ και να δεις το ποντάρισμά σου να καταραίει, υπάρχει και το cash out που αν ξεκινήσει καλά το στοίχημα, όλο ένα και θα ανεβαίνει. Ωραία. Αυτά από εμάς. Και για αυτήν την εκπομπή, Ευρωπαϊκή Εβδομάδα. Ενθουσιασμένος ο στράτος. Πάντα. Λοιπόν, κλείσαμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Να δώσουμε κάτι άλλο. Θα τα πούμε λογικά πολύ σύντομα. Λογικά, όπως το λες. Εννοείται, κάνετε τις εγγραφές σας, τα σχόλιά σας. Τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο που θα δείτε. Τις προτάσεις σας, αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με την προσέγγιση μας στα παιχνίδια της Τρίτης, Τετάρτης και της Πέμπτης, αυτό το τρίμερο, και τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά! Γεια σας!